Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από την πλευρά μας, από το News Hub, για την παραγωγή αυτού του podcast, της συνέντευξης αυτής. Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε και θέλω να, ξεκινήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική. Η πολιτική, η οποία είναι καυτή λόγω των τραγικών γεγονότων των Τεμπών. Είχαμε μεγάλα συλλαλητήρια ιστορικών διαστάσεων, είπαν κάποιοι, πορείες όλη τη χώρα, στο Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα. Κάποιοι λένε για μαζικό ξεσηκωμό των πολιτών με όλα αυτά που συμβαίνουν εναντίον των πολιτικών. Δεν ξέρω πώς σχολιάζετε αυτό, αν γενικά το πολιτικό τσουβάλιασμα είναι θετικό προς τη δημοκρατία ή πρέπει να είμαστε άκρως προσεκτικοί αναφορικά με το θέμα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη. Να πω ότι έχει σκιάσει κάθε δραστηριότητα της κοινωνίας μας. Ο χαμός τόσων ανθρώπων, τόσων ζωών, νέων ανθρώπων, ουσιαστικά μας κάνει να τριχιάζουμε ένα παραπάνω όσοι είμαστε γονείς, σκεπτόμενοι τους γονείς αυτών των παιδιών που χάθηκαν. Και αναδείχθηκε μέσα από αυτό το δυστύχημα η ανεπάρκεια της πολιτείας, του κράτους, το οποίο δεν έχει συγκρότηση και συνέχεια. Και το κακό είναι ότι και η αντίδραση των κυβερνώντων αλλά και μέρος του πολιτικού συστήματος διονγκώνει το πρόβλημα, αντί να λαμβάνει μηνύματα τα οποία θα μας κάνουν σοφότερους για το μέλλον. Άρα είναι μια γροθιά στο στομάχι για το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο για ένα κόμμα, και για το σύνολο και της δημόσιας διοίκησης, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει συνέχεια, ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εναλλαγή πολιτικών αιρετών προσώπων, ακόμα και στην καθημερινότητά της. Και σε αυτά όλα έχουν να κάνουν και θέματα λειτουργίας των θεσμών, οι οποίοι δεν λειτουργούν με ορθό τρόπο, και το βλέπουμε και με αφορμή το τραγικό αυτό συμβάν στα Τέμπη. Άρα είμαστε σε μία φάση μιας νέας κρίσης κοινωνικοπολιτικής. Περάσαμε απανωτές κρίσεις οικονομικές, ενεργειακές, την πανδημία, βαθιές οικονομικές κρίσεις. Τώρα ξαναμπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο κοινωνικοπολιτικής εσωστρέφειας και ελοχεύει ο κίνδυνος ξανά διχασμού της κοινωνίας και των Ελλήνων, το οποίο είναι εξαιρετικά, να το πω έτσι, δυσάρεστο και επικίνδυνο, διότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά αφήγημα αυτή η όλη ιστορία, ούτως ώστε να δούμε να ενισχύονται πάλι ακραίες φωνές, να επικρατεί ο λαϊκισμός, ο οποίος οδηγεί σε κακά στενά. Να ενισχυθούν δηλαδή τα άκρα από τη μία, από την άλλη πλευρά, και ο ορθολογισμός να πάει περίπατο, να το πω έτσι, και οι πολιτικές απόψεις, οι προτάσεις για ένα καλύτερο αύριο, η αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο, να πάει, να το πω έτσι, πίσω. Αυτά όμως είναι αποτέλεσμα μιας πολύ κακής διαχείρισης που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, σε συνέχεια μιας άλλης πολύ κακής διακυβέρνησης που έφερε τη χώρα να παίζει στα ζάρια ουσιαστικά την ύπαρξή της και την παρουσία της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε αυτό με κάνει εξαιρετικά ανήσυχο. Θα πρέπει οι Έλληνες να σταθούμε όρθιοι. Δυστυχώς πάνω στις ζωές αυτών των ανθρώπων να πάρουμε ένα μάθημα, δυστυχώς το ξαναλέω, να απαιτούμε από τους κυβερνώντες και από τους θεσμούς να λειτουργούν, είτε λέγεται δικαιοσύνη, είτε βουλή, είτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, και βέβαια να μην κάνουμε εκπτώσεις στα δημοκρατικά μας δικαιώματα, σε όλα αυτά που πρέπει να θεωρούνται δεδομένα σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, όπως θέλουμε να λέμε εμείς ότι είμαστε. Άρα, ναι. Εγώ εφιστώ την προσοχή ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις και η συμμετοχή του κόσμου
είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί αφυπνίζεται από τη μία πλευρά, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, θα πρέπει όμως να κυριαρχήσει η ενσυναίσθηση, η καταλλαγή, η μετριοπάθεια και ο ορθολογισμός, ούτως ώστε να πάμε παρακάτω και όχι να γυρίσουμε πίσω. Είστε ένας νέος άνθρωπος, ασχολείστε με την πολιτική, με την αυτοδιοίκηση, ούτως ή άλλως πολιτική και αυτοδιοίκηση συγκοινωνούνταν δοχεία, θα πάμε στα αυτοδιοικητικά. Αφού όμως εμείνω στα πολιτικά, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, βλέπετε ότι μετά τα Τέμπη υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας για κάποιο από τα μεγάλα κόμματα, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, καταρχήν θα απαντήσω, δεν θα ξεφύγω του ερωτήματος. Είναι το τελευταίο βέβαια που απασχολεί σήμερα την κοινωνία, αν θα είναι αυτοδύναμος κάποιος ή όχι. Σημασία έχει να, μέσα από το δημόσιο διάλογο, την προεκλογική, να το πω, περίοδο που έχουμε μπροστά μας, να γίνει ένας ουσιαστικά πολιτικός διάλογος βάσει προγραμμάτων και ιδεολογιών, όπως σας είπα, με μετριοπάθεια, με ορθολογισμό, με την όσο το δυνατόν γίνεται εξάλληψη του κακού λαϊκισμού, διότι όλα τα άλλα μας οδηγούν, λέω, στο παρελθόν, σε ένα κατήφορο. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει μία οργή στον κόσμο. Δυστυχώς υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει μία αποστροφή ξανά στην πολιτική και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εκφραστεί στην ψήφο του ελληνικού λαού. Οπότε σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα για την κυβέρνηση, εννοείται, αλλά θεωρώ ότι θα είναι και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία. Άλλωστε είναι οξύμορο και είναι αντιφατικό να μιλάς για συνεργασίες την ίδια ώρα που λες ότι ετοιμάζομαι να διενεργήσω δεύτερες εκλογική μάχη, καίγοντας αμέσως την πρώτη. Οπότε αυτοδυναμία είναι ο στόχος για όλους, για τα δύο κόμματα τα οποία είναι κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά την ίδια ώρα μπλοφάρουν στο όνομα μιας συνεργασίας. Το τοπίο, το πολιτικό είναι θολό μετά τα Τέμπη? Αυτό ήταν το ερώτημα επί της ουσίας. Δηλαδή, τι εννοώ, αν θα πάμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που ήδη έτσι διαφαίνεται, πάει 21 Μαΐου η πρώτη εκλογική διαδικασία και μετά από 1,5 μήνα η δεύτερη. Ναι. Αυτό ίσως ταλαιπωρήσει περαιτέρω τη χώρα. Ναι, καλώς και κακώς ξέρουμε ότι πλέον οδεύουμε σε καταληκτικές ημερομηνίες εκλογών. Ναι, οπότε ναι. Ξέρουμε ποιος είναι ο ορίζοντας. Αν θα είναι 1 μήνα πριν, 1 μήνα μετά, τελειώνει αυτή η διαδικασία. Το τοπίο, κατά την άποψή μου, μετά και το θέμα των Τεμπών, είναι ασαφές αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε όλοι, ακούμε ότι διενεργούνται αρκετές δημοσκοπήσεις, που αυτό που καταγράφουν προς το παρόν είναι ότι η επίδραση αυτού του δυστυχήματος είναι οριζόντια και κάθετη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και διακατέχεται από οργή κυρίως. Οπότε σίγουρα αυτό με κάποιο τρόπο θα αποτυπωθεί και στο εκλογικό αποτέλεσμα, στην ψήφο του ελληνικού λαού. Μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Σχολιάστε μου τον ρυθμιστικό ρόλο μετεκλογικά, είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη φορά, που θα έχει το ΠΑΣΟΚ όπως ακούγεται, γράφεται, λέγεται, συζητείται έντονα. Το ΠΑΣΟΚ ούτε ετεροπροσδιορίζεται, ούτε ετεροκαθορίζεται. Είναι ένα αυτόνομο πολιτικό κίνημα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί μια νέα κουλτούρα ήθους και αξιών στο πολιτικό μας σύστημα, ναι, με μια νέα ηγεσία, με ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο, με ένα κόμμα το οποίο πολύ νωρίς ανακοίνωσε το συντριπτικό ποσοστό, το μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων του και το πρόγραμμά του. Κανένα άλλο κόμμα μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε προτάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά την πολιτική στη χώρα, την πρόταση, τα προβλήματα των πολιτών και δεν συζητάμε αν είμαστε πιο κοντά στον ένα ή στον άλλο. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη που έρχεται από πολύ
μακριά και θα πάει ακόμα περισσότερο μπροστά. Άρα εμείς θα έχουμε πρόταση και έχουμε πρόταση κυβερνητική. Αυτή θα την καταθέσουμε με προγραμματικό τρόπο, χωρίς μοίρασμα καρεκλών και όταν θα μας δοθεί ευκαιρία διερευνητικής εντολής. Στο διάλογο αυτόν, από τις πρώτες εκλογές, θεωρούμε ότι θα μπορεί, εάν συμφωνήσουν, να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Σαφείς είστε. Θέλω να το αφήσουμε τώρα αυτό το πλαίσιο το πολιτικό σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές. Να πάμε να περιοριστούμε στα αυτοδιοικητικά ούτως ή άλλως. Το ένα θα επηρεάσει το άλλο. Λένε ότι οι εθνικές εκλογές θα επηρεάσει και τις αυτοδιοικητικές. Δεν ξέρω αν το ασπάζεστε αυτό. Ως ένα βαθμό θα τις επηρεάσει. Θα επηρεάσει, σίγουρα. Ως ένα βαθμό, ναι. Ένα απολογισμό θέλω να μου κάνετε σε σχέση με την αντιδημαρχία που κατέχετε τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, περιβάλλοντος, αθλητισμού, ένας άλλος μεγάλος τομέας, ο αθλητισμός στο Ηράκλειο, στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος πραγματικά είχαμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, φέρατε σε συνεργασία και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, την περιφέρεια. Αναδείξατε το Ηράκλειο ως ένα μεγάλο αθλητικό προορισμό και πανελλαδικά αλλά και πανευρωπαϊκά. Ναι. Ένα μικρό απολογισμό θα ήθελα. Θα ήθελα να σας πω ότι τίποτα δεν έγινε και τίποτα δεν ξεκίνησε τυχαία. Στον τομέα του αθλητισμού που δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και προσήλωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση και συγκεκριμένη στρατηγική για να επιτευχθεί αυτή. Ποια ήταν η πολιτική κατεύθυνση? Ότι το θεωρούμε απαραίτητο συστατικό, τον αθλητισμό δηλαδή, στην καθημερινότητα μιας σύγχρονης πόλης, η οποία θα επηρεάζει την υγεία, την ποιότητα ζωής, την παραγωγικότητα του τοπικού πληθυσμού. Άρα θα έπρεπε να ασκήσουμε, να εφαρμόσουμε πολιτικές και δράσεις ώστε να αυξήσουμε το ποσοστό των πολιτών σε μια σύγχρονη πόλη όπως το Ηράκλειο, που θα έχουν έστω μία ήπια φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους ή θα ασχολούνται με κάποιο άθλημα. Είτε ερασιτεχνικά, είτε αγωνιστικά, από την μικρότερη ηλικία μέχρι τη μεγαλύτερη. Αυτό θεωρώ το κάναμε με τη διάδοση του μαζικού αθλητισμού, δηλαδή αθλητισμός για όλους, για όλες τις ηλικίες, με τη δυνατότητα που δώσαμε σε πολλούς χώρους, σε πολίτες να αθλούνται ανάλογα με το χώρο και με την ποιότητα που αυτοί επέλεγαν, αλλά αυτό συναρτάται και με έργα και δράσεις που έγιναν ευρύτερα στην πόλη και έχουν να κάνει και με τα τεχνικά έργα και με τους κοινόχρηστους χώρους, χώρους αναψυχής για περπάτημα. Είδαμε στο Ηράκλειο πολύ κόσμο να περπατάει τα τελευταία χρόνια περισσότερο, είδαμε πολύ περισσότερο να κάνει ποδήλατο, είδαμε στις εγκαταστάσεις μας και στα τμήματά μας να πολλαπλασιάζονται τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είδαμε αθλητισμό στην τρίτη ηλικία, είδαμε αθλητισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες. Άρα ήταν η προετοιμασία στο ξεκίνημα να καταλάβει την αξία που έχει ο αθλητισμός στη ζωή του ο ντόπιος πληθυσμός. Και αυτό νομίζω σε αυτό το κομμάτι έγινε πολύ σημαντικό βήμα. Το επόμενο ήταν ότι θα πρέπει να πάρει τα ενία ο Δήμος χώρους αθλητικούς οι οποίοι ήταν κλειστοί, δεν αναπτύσσονταν και άνοικαν είτε στην πολιτεία είτε στην γενική γραμματεία ή κάπου αλλού να τους ανοίξει στον κόσμο. Και αυτό το καταφέραμε και εκεί τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Είχαμε ένα κλειστό γυμναστήριο στα Δύο Ωράκια το οποίο ήταν πραγματικά κλειστό με το λουκέτο. Σήμερα δεν υπάρχει ώρα κενή από την επισκεψιμότητα πολιτών, ομάδων, μικρών, μεγάλων, τουρνουά, τοπικού, περιφερειακού, εθνικού, ευρωπαϊκού, παγκόσμιου επίπεδου. Και η επισκεψιμότητα επίσης, στο Παγκρίτιο στάδιο, που κάποιοι νομίζουν ότι είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που δεν έχει ομάδα, διαρκώς ανεβαίνει. Έχουμε φτάσει στις 2.500 επισκεψιμότητα ανά ημέρα μέσω όρο. Το ίδιο και στις πατέλες, το κλειστό πατελών. Προσπαθήσαμε να συντηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε υπαίθριους αθλητικούς χώρους, να δημιουργήσουμε και νέους. Δυστυχώς εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα ότι οι πολίτες δεν τους σέβονται τους υπαίθριους αθλητικούς χώρους, όπως δεν σέβονται τις παιδικές χαρές, τους κοινόχρηστους χώρους, το δημόσιο χώρο γενικότερα, και εκεί είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Άρα αυτό ήταν ένα δεύτερο κομμάτι. Και το τρίτο κομμάτι είναι
η προσέλκυση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπου θα τονώσουν την αθλητική μας συνείδηση, τις παραστάσεις που πρέπει να πάρουν οι γονείς και τα παιδιά τους ώστε να στραφούν στον αθλητισμό, και θα είναι ένα μέσο εξωστρέφειας της πόλης, που θα μας κάνει γνωστούς σε όλο τον κόσμο και βέβαια που θα παράξει ένα νέο πλούτο σε επίπεδο αυτό της παροχής υπηρεσιών στην πόλη. Και αυτά, κύριε Βαρδάκη, είναι μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν είναι αφηρημένες, δεν είναι ένας αφηρημένος απολογισμός. Όλα που είπα στο κομμάτι του αθλητισμού είναι μετρήσιμα και θέλω επίσης να σας πω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια εκατοντάδες άνθρωποι όλων των ειδικοτήτων, είτε ως συνεργαζόμενοι φορείς, σύλλογοι, ομάδες, ομοσπονδίες, είτε ως συμβασιούχοι, είτε ως μόνιμοι υπάλληλοι, είτε ως εργολάβοι, είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες, βρίσκουν δουλειά και αναπτύσσονται μέσα από το κομμάτι του αθλητισμού στο Δήμο. Και νομίζω ότι και αυτό είναι μια εξίσου σημαντική πτυχή της όλης διάστασης της πολιτικής αυτής. Να υπενθυμίσω, τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ένα κύπελο Ελλάδος cheerleading στην πόλη μας με 850 αθλήτριες για ένα μη διαδεδομένο άθλημα και ξεπέρασαν οι επισκέπτες σε νεκρή περίοδο στα ξενοδοχεία της πόλης τις 3.000 με 4.000 διανυκτερεύσεις. Με ό,τι ισοδυναμεί και ό,τι έχει να κάνει και με τις συναφείς εμπορικές δραστηριότητες που επωφελήθηκαν. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι, κλείνει τον κύκλο μιας στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, μιας ολιστικής παρέμβασης στο κομμάτι του αθλητισμού. Τώρα, μιλάω πολύ και συνεχώς. Όχι, ίσως. Όχι, καθόλου δεν μην το λέτε αυτό. Απλά είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι καταφέρατε, όντως, αυτή είναι η αλήθεια, να καταστήσετε το Ηράκλειο αθλητικό προορισμό. Με συνέπειες θετικές στον τουρισμό, στο τουριστικό προϊόν. Ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικό ποιο είναι, ότι γίναμε μια ομάδα. Η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, προστέθηκε τελευταία το Υφυπουργείο Αθλητισμού και μέσα από αυτή τη δράση των ετών, τι είδαμε, κύριε Βαρδάκη, να αναπτύσσονται δίπλα μας και επιχειρηματικά σχήματα σε επίπεδο ξενοδοχειακών μεγάλων μονάδων που πλέον έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις που προσελκύουν ένα μεγάλο πληθυσμό σε επίπεδο αθλητικού τουρισμού, είτε προετοιμασίας ή μεγάλων τουρνουά. Βλέπουμε μονάδες στην ευρύτερη περιοχή μας με δεκάδες γήπεδα τέννις, μπάσκετ, με μεγάλες πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων που φιλοξενούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σημαντικά event. Και δεν είναι ο ρόλος του Δήμου μόνο να διοργανώνει ο ίδιος ή να διαχειρίζεται ο ίδιος. Είναι να ξυπνήσει την κοινωνία, τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, δημιουργικές δυνάμεις, να αποκτήσουν την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα έχουμε παίξει σημαντικό ρόλο με τη δουλειά μας και χαιρόμαστε να βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα να αναπτύσσεται πλάι μας και να έχουμε ένα υγιέ ανταγωνισμό, να το πω έτσι. Στηρίξατε σε δύσκολες στιγμές, για δύσκολες υποθέσεις, τον απερχόμενο δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό. Αυτή η εμπειρία ήταν ουσιαστική για σας, έτσι, η συνεργασία σας. Ο δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Λαμπρινός, θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο για το Ηράκλειο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το 2014. Προσέφερε πολλά τα οποία θα αποτιμηθούν στο μέλλον και με ψυχραιμία. Και μιλάω έτσι καθώς έχει δηλώσει ότι δεν θα ξαναγίνει υποψήφιος. Θεωρώ ανεκτίμητη την προσφορά του στην πόλη με κάθε τρόπο, από τον τρόπο προοδευτικής δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου, το ήθος, την ακεραιότητά του, τις αξίες που υπηρετεί, την αγάπη του για την πόλη, την εργασιομανία του για την πόλη. Και όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της Δημοτικής Αρχής, θα γίνει και ο απολογισμός, ούτως ώστε και σε αυτό το επίπεδο να δούμε εάν έχουμε υστερήσει με βάση τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίσαμε σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής. Γίνονται κατά καιρούς συγκρίσεις με το παρελθόν. Να υπενθυμίσω ότι ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή η οχταετία, πολλαπλών κρίσεων όπως είπα. Μια περίοδος η οποία, εκεί που η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια προσανατόλιζε τους πόρους της για αστικές αναπλάσεις, για έργα ουσιαστικά τεχνικά,
ξαφνικά κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τους στόχους της και να αντιμετωπίσει τη φτωχοποίηση, την κοινωνική κρίση, την πανδημική κρίση. Οπότε καταλαβαίνετε την ενεργειακή κρίση, πώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Άρα ήταν για μένα μια εξαιρετική εμπειρία αυτή η συνεργασία, με πολλά θετικά, με αδυναμίες οι οποίες μας κάνουν όλους σοφότερους για το μέλλον, αλλά να ξέρετε ότι δεν χαρίζω καμία από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο και με τον κύριο Κουράκη. Δεν χαρίζω σε τίποτα την εμπειρία μου στον πολιτικό οργανισμό τον οποίο είμαι. Νομίζω όλα είναι πολύ σημαντικά και για τη ζωή μας ως ανθρώπους και για την οικογένειά μας, αλλά και για την ενασχόλησή μας με την πολιτική. Ένας μικρός απολογισμός για τον εξίσου δύσκολο τομέα της καθαριότητας, ναι, κοινωνικής οικονομίας, περιβάλλοντος και εκεί η αντιδημαρχία. Δύσκολο το έργο, τιτάνιο. Ναι. Πολλοί ακούγοντας ότι θα ηγηθείς τις αντιδημαρχίες καθαριότητας, όπως λεγότανε, αμέσως πάει το μυαλό τους στην καθημερινότητα. Πώς θα γίνει η αποκομιδή, αν γίνεται σωστά ο καθαρισμός, αν είναι καθαρή η πόλη. Και όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινότητα, όμως η αντιδημαρχία αυτή είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει να κάνει με την προσπάθεια για την επίτευξη στόχων εθνικών στο κομμάτι αυτό, και όλα αυτά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, με την βλαπτική, να το πω έτσι, συμπεριφορά μας έναντι στο περιβάλλον. Άρα πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια τα λέγαμε για να τα λέμε, τώρα έπρεπε να υλοποιηθούν και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, χωρίς οι κοινωνίες να είναι έτοιμες. Άρα θα χώριζα αντιστοίχως την υπηρεσία, την αντιδημαρχία αυτή, στο ότι είχε να διαχειριστεί την καθημερινότητα, δηλαδή πώς θα κάνουμε την πόλη πιο καθαρή, πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, πώς θα γίνεται σωστότερα, τακτικότερα αποκομιδή, πώς οι πολίτες θα μάθουν ουσιαστικά αυτό που λέμε να απαιτάνε τα σκουπίδια τους όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, πώς η υπηρεσία καθαριότητας θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Αυτό λοιπόν άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο βάλαμε συγκεκριμένους στόχους και στο πλαίσιο του εφικτού, σε συνεργασία με τους πολίτες έχουμε αποτελέσματα. Το άλλο είναι η δημιουργία μεγάλων έργων υποδομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό. Διότι δεν φτάνει να κάνεις μόνο υποδομές και μεγάλα εργοστάσια, να εισάγεις καινοτομίες, αν αυτά δεν κοινωνικοποιούνται. Εάν οι πολίτες δεν γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας, αν δεν συνειδητοποιήσουν και δεν πιστέψουν σε αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Οπότε θέλω να σας πω ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες η υπηρεσία καθαριότητας με τους εργαζόμενους, τους οποίους ευχαριστώ, κρατήθηκε όρθια. Δεν έκλεισε ούτε μία ημέρα, ακόμα και στην πανδημία. Ήταν από τις λίγες υπηρεσίες του μαζί με τα νοσοκομεία που έμεινε ανοιχτή. Αλήθεια, σε δύσκολες συνθήκες, όταν φοβόμασταν να χαιρετήσουμε τη γυναίκα μας ή το παιδί μας, οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε επάλξεις, χωρίς καμία, να το πω έτσι, υπεκφυγή, και κρατούσαμε υγειονομικά καθαρές τις πόλεις μας. Οπότε ένα κομμάτι είναι η καθημερινότητα, η βελτίωση της ποιότητας, της καθαριότητας στην πόλη σε μεγάλο βαθμό, και μπορώ, αυτό είναι μετρήσιμο και αυτό, και μπορούμε να μιλάμε αρκετή ώρα. Και βέβαια ο Δήμος Ηρακλείου παράλληλα δεν έλειψε από καμία πρόσκληση, από κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε ευρωπαϊκό ή εθνικών πόρων, και έχει δρομολογήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον ΕΣΔΑΚ όλες τις απαραίτητες υποδομές για να επιτύχουμε τους στόχους, τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς και τους τοπικούς, σε επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτή η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη. Έργα μεγάλα υλοποιούνται, άλλα έχουν υλοποιηθεί, άλλα έχουν δρομολογηθεί και είναι χρηματοδοτούμενα, άλλα μελετώνται χρηματοδοτούμενα και δεν έχουν περάσει πολλές μέρες. Περάσαμε ομόφωνα πλην της παράταξης λαϊκής εισπύρωσης που δεν ψήφισε για ιδεολογικούς λόγους το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για το Δήμο Ηρακλείου, το οποίο είναι μεγάλη τιμή, μια εισήγηση στο κομμάτι αυτό που έτυχε της μεγάλης αποδοχής του Δημοτικού Συμβουλίου
σχεδόν από το Σύνοδο των Παρατάξεων, και αυτό δείχνει ότι όταν θέλουμε και υπάρχει καλή διάθεση, συνεργασία, μπορούμε να συνοηθούμε στα μεγάλα ζητήματα. Εν κατακλείδη, τελευταίο ερώτημα, κύριε Βαρδαβάκη, ίσως περιέχει λίγο έτσι, είναι λίγο πρόκληση ως ερώτημα. Είστε κρατής στις δηλώσεις. Ποιο είναι όμως, θα κάνω το ερώτημα, ποιο είναι η επόμενη μέρα για τον Κώστα Βαρδαβά σε αυτοδιοικητικό επίπεδο? Μέχρι τώρα για το Δήμο Ηρακλείου έχουμε επίσημα 2 ανακοινώσεις ονομάτων. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε? Έχει έρθει η ώρα, πότε θα είναι αυτή? Επειδή προσωποποιείτε το ερώτημα, θέλω να σας πω ότι ο πρώτος μου στόχος και καθήκον, θέλω να πιστεύω, όλης της παράταξής μας, είναι να ολοκληρωθεί το έργο μας, η θητεία μας, παραγωγικά, αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια. Μπορεί όλοι να κοιτάζουν το μέλλον για το τι θα είναι την επόμενη περίοδο στο Δήμο Ηρακλείου, όμως το παρόν έχει απαιτήσεις. Είναι κρίσιμο και θα καθορίσει εν πολύ στο μέλλον. Είμαι αντιδήμαρχος σε 2 πολύ σημαντικές πτυχές της πολιτικής του Δήμου. Έχω την ευθύνη αυτή πάνω στο κομμάτι της προώθησης όλων των έργων και της ολοκλήρωσης κάποιων από αυτών. Είμαι προσιλωμένος στις αρμοδιότητές μου. Το κάνω καθημερινά πάρα πολλές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Άρα αποτελεί προτεραιότητα η ολοκλήρωση της θητείας και του έργου μας. Από εκεί και πέρα, έχω πει ότι παραμένω αυτοδιοικητικός. Επαναλαμβάνω με κάθε ευκαιρία ότι ποτέ δεν είδα το Δήμο Ηρακλείου σκαλοπάτι και κάτι παραπάνω, καθώς θεωρώ ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι το παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικός. Είναι ένας Δήμος ξεχωριστός. Η πόλη μας είναι ξεχωριστή. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Γιατί αν δεν το αντιληφθούμε εμείς οι Ηρακλειώτες και να σεβαστούμε αυτή την πόλη και να δουλέψουμε για αυτήν, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από άλλους, ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από υπουργούς, ούτε από επισκέπτες για να τις σεβαστούν. Άρα θεωρώ την ενασχόλησή μου με το Δήμο σε οποιοδήποτε επίπεδο πολύ σημαντική και στο υψηλότερο σκαλοπάτι της πολιτικής δραστηριότητας. Άρα δηλώνω φανατικός αυτοδιοικητικός, θα είμαι εδώ, θα είμαι παρόν, αλλά προέχει, σας λέω, η ολοκλήρωση αυτής της θητείας. Το τι θα γίνει μετά, νομίζω ότι την κατάλληλη στιγμή παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο, παρακολουθώ πολλούς εκλεκτούς Ηρακλειώτες, ανθρώπους και μη Ηρακλειώτες που επιθυμούν την ενασχόλησή τους με το Δήμο Ηρακλείου, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση το Δήμο να πάει παρακάτω. Συζητάω και εγώ με τους πολίτες, συζητάω με συναδέλφους, συζητάω και αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο στο ξεκίνημα, να δούμε ποιο είναι το μοντέλο του Δημάρχου που χρειάζεται η πόλη τα επόμενα χρόνια. Οπότε πρώτα θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά και μετά και εγώ θα τοποθετηθώ για το τι μελιγενέστε το επόμενο διάστημα σε ό,τι με αφορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Παραμένετε, εξακολουθείτε να είστε εγκρατείς στις δηλώσεις. Περνάτε όμως το μήνυμα έμεσα, με αριστοτεχνικό τρόπο θα έλεγα εγώ, δικός μου σχολιασμός. Δεν θέλω να σχολιάσετε το παραμικρό εσείς. Μου απαντήστε έμεσα και θα το καταλάβουν και οι ακροατές. Θερμότατα ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη, κύριε Βαρδαβά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.